Από τα κεντρικά στούντιο της VR τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Κατερίνα Κουρτέλη. Η ελληνική εταιρεία Caperoni Business Financial Group εξασφάλισε την χρήση μεγάλης έκτασης επιχειρηματικού πάρκου στην παγκόσμια αγορά της Κίνας, έκτασης 100 τετραγωνικών χιλιομέτρων στο Γιαντσάο και διαθέτει στους Έλληνες επιχειρηματίες εξαγωγές, κέντρα εμπορικών συστημάτων και εταιριών, αποθηκευτικούς χώρους για τα προϊόντα του παγκόσμιου εμπορίου, ελεύθερη ζώνη εμπορίου, logistics και γενικά υπηρεσίες υποστήριξης εμπορίου. Προσφέρει δηλαδή τη δυνατότητα της ασφαλούς πύλης εξαγωγών στη μεγάλη αγορά της Κίνας. Η έναρξη των εργασιών της έκθεσης θα γίνει στις 8 Δεκεμβρίου και να σημειωθεί ότι θα είναι διαρκής για τουλάχιστον 3 χρόνια. Να σημειωθεί ότι ο ηθήνων νους της εταιρείας είναι η αργή της Σαν Νικολέτα Καπερόνη, η οποία είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και η οποία παρουσίασε την εταιρεία σε επιχειρηματίες της Αργολίδας το απόγευμα της Τετάρτης σε αίθουσα του ξενοδοχείου Αμαλία στο Ναύπλιο. Παρόν και ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος, ο οποίος ως γνωστόν υποστηρίζει οτιδήποτε καλό ξεκινάει και έχει σχέση με το Άργος. Καλωσορίζω στη σημερινή συγκέντρωση που έχει σαν θέμα τις ασφαλείς εξαγωγές των προϊόντων μας στην Κίνα. Η πολιτική της Κίνας τον τελευταίο καιρό έχει αλλάξει. Ενώ το προηγούμενο χρόνια έλεγε να κάνουν όσο το δυνατόν εξαγωγές προς τα ξένα κράτη, τώρα λένε ότι να κάνουμε περισσότερες εισαγωγές, ούτως ώστε να ανεβάσουμε το βιωτικό επίπεδο του μέσου Κινέζου. Γιατί τώρα όλη η μέση τάξη έχει πολλά λεφτά και μπορεί να ξοδέψει για προϊόντα τα οποία θα είναι εισαγόμενα. Και αυτό το μόνο που επιθυμούν είναι τα προϊόντα αυτά να είναι αρίστης ποιότητας. Τα προβλήματα όμως που συναντούσαν όλοι οι εξαγωγείς προς την Κίνα ήσαν πολλά, με συνέπεια να ο όγκος των εξαγωγών ήταν πολύ μικρός, είτε επειδή φταίγανε οι Έλληνες είτε επειδή φταίγανε οι Κινέζοι. Αυτό το πρόβλημα έρχεται η εταιρεία Καπερόνη ιδρύοντας μια εταιρεία στο Πεκίνο της Κίνας να μπορέσει να όλα αυτά τα προβλήματα να τα επιλύσει και να βοηθήσει, να σταθεί στο πλάι του Έλληνα εξαγωγέα και να τον βοηθάει να κάνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες εξαγωγές. Το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Κίνας απευθύνεται, θα είναι ο μεγαλύτερος εσωτερικός αγοραστής προϊόντων τέχνης, πολιτισμού, real estate από κάθε χώρα. Η Ελλάδα εκπροσωπείται από την εταιρεία μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι που καταφέραμε αυτή την τεράστια, θα έλεγα, υπόθεση για τα ελληνικά προϊόντα. Τα εγκαίνια είναι στις 8 Δεκεμβρίου, όπως σωστά είπατε. Η πρώτη χώρα εισαγωγής στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Κίνας θα είναι η Ελλάδα. Η εκπροσώπηση όλων των Ελλήνων θα μας δώσει μεγάλη χαρά. Ήδη υπάρχουν 200 εταιρείες με εξωστρέφεια που θέλουν ελληνικές εταιρείες και σύντομα θα υπάρξουν και κυπριακές. Και να ζητήσουμε, τι μπορούμε να πούμε στους έχοντες τη δυνατότητα επιχειρηματίες να κάνουν αυτή τη δράση, πώς μπορούν να προσεγγίσουν εκεί στην Κίνα, την αγορά της Κίνας, μέσα από εσάς. Η αγορά της Κίνας έχει τεράστιες δυσκολίες. Η Κίνα είναι μια απέραντη χώρα με ένα τεράστιο καταναλωτικό κοινό. Η μεσαία, η αστική τάξη αριθμεί πάνω από 350 εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι έχουν υιοθετήσει δυτικό τρόπο ζωής. Και πάνω απ' όλα αγαπάνε τα ελληνικά προϊόντα, την τέχνη και τον πολιτισμό. Και αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτούν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Δεν μπορούν να πάνε μόνες τους στην Κίνα, μπορούν όμως να πάνε μέσω του οργανωμένου τρόπου που έχει υιοθετήσει το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Κίνας, όπου κάθε χώρα θα εκπροσωπείται από μια αντίστοιχη εταιρεία Καπερόνη. Και αυτό γιατί οι Κινέζοι υπεύθυνοι του κέντρου αυτού, που θα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας της Κίνας, όπως σας είπα, έχουν αντιληφθεί τις αγκυλώσεις και τα προβλήματα που υπάρχουν στο διεθνές εμπόριο. Αυτό
είναι πράγματι ένα θέμα, γιατί μέχρι σήμερα δεν υπήρχε μία οργανωμένη κατάσταση σε σχέση με την Κίνα. Οι Έλληνες έμποροι, οι Έλληνες επιχειρηματίες έπρεπε να βρουν μόνοι τους για να μπορέσουν να ξεπεράσουν. Ακριβώς. Τώρα όμως, αν απευθυνθούν στην εταιρεία σας, εσείς έχετε ήδη το πλάνο και μέσα από εσάς μπορούν να κάνουν άμεσα τις εξαγωγές τους χωρίς να χρειάζεται η διαδικασία. Βεβαίως. Και είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Πέρα από την εκθεσιακή, πέρα από την παρουσία στη μόνιμη έκθεση του Παγκόσμιου Κέντρου, η οποία σχεδιάζεται, σχεδιάζεται από Έλληνες αρχιτέκτονες, θα έχει το όνομα Ελλάδα. Ελλάδα. Είναι για την Ελλάδα, για ελληνικά προϊόντα, για ελληνική τέχνη, για ελληνικό... Αποκλειστικά. Πολύ ωραία. Για Ελλάδα, είναι μόνο Ελλάδα. Σχεδιάζεται από Έλληνες αρχιτέκτονες. Μάλιστα, ένας αρχιτέκτονας είναι από εδώ, από τον τόπο σας. Είναι ο Δημήτρης Οξυπολιάς. Ένας τοπικός επιχειρηματίας, ο Λεωνίδας Ιορδάνογλου, ένας επιχειρηματίας με εξωστρέφεια, πίστεψε από την πρώτη στιγμή σε αυτό το έργο και ζήτησε να έρθουμε να ενημερώσουμε σήμερα κάποιους επιχειρηματίες και αργότερα ίσως περισσότερους. Χρειάζεται. Αυτό το έργο προσδίδει ασφάλεια στις εξαγωγές, γιατί οι πωλήσεις γίνονται με έναν οργανωμένο τρόπο, έναν αυστηρό τρόπο που έχει καθορίσει το Παγκόσμιο Κέντρο. Θα είναι ενέργειες πιστώσεις από τράπεζα ΑΑΑ της Κίνας. Οι ενέργειες πιστώσεις θα μεταφέρονται στους Έλληνες σε παραγωγείς, εκθέτες, επιχειρηματίες, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν μόνιμη παρουσία στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Κίνας. Τα έξοδα είναι μηδαμινά. Τα έξοδα αυτά είναι η προπληρωμή όλων. Τα έξοδα είναι... Όταν λέμε μηδαμινά, γιατί θα σας εξηγήσω. Έχει θέματα η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Βεβαίως, βεβαίως. Αρκεί να σας πω ότι σήμερα μία επιχείρηση, για να έχει μία παρουσία λίγων ημερών σε μια μεγάλη έκθεση, όπως είναι η Ανούγκα, όπως είναι η Σιάλ, το κόστος για την κατασκευή ενός περιπτέρου, το κόστος των εισιτηρίων, όλα αυτά συνήθως ξεπερνάνε τα 5-6 χιλιάδες ευρώ, πολλές φορές και παραπάνω και περισσότερα. Εδώ στο Παγκόσμιο Κέντρο συμβαίνει το εξής. Με μια τιμή μονάδος, τα 9 μέτρα, η μικρότερη τιμή μονάδος, το κόστος για 3 χρόνια είναι 6.000 ευρώ και με αυτό προπληρώνει ο Έλληνας εκθέτης, ο Έλληνας επιχειρηματίας, προπληρώνει το ενίκιο, τα κοινόχρηστα, γενικά την καθαριότητα, το φως, το security του χώρου για 3 ολόκληρα χρόνια, έχοντας λειτουργία της επιχείρησής του 7 μέρες την εβδομάδα σε ένα καινούριο μολ, στο μεγαλύτερο κέντρο του κόσμου. Και κάτι άλλο. Προπληρώνει και το marketing και το promotion για 3 ολόκληρα χρόνια με μία τεχνική και στρατηγική που αναλαμβάνει το Παγκόσμιο Κέντρο. Αντιλαμβάνεστε ότι 6.000 για 3 χρόνια, με όλες αυτές τις παροχές, τα οποία αποδίδονται και προπληρώνονται για όλους τους Έλληνες στο Παγκόσμιο Κέντρο, είναι μοναδική ευκαιρία. Μοναδική ευκαιρία. Πού απευθύνονται λοιπόν, για πείτε μας, κάποιος που μας ακούει και θέλει να βρει μια λύση, πού μπορεί να απευθυνθεί? Στον Ομοργολίδος μπορεί να μιλήσει με την εταιρεία Zeus Greece του κυρίου Λεωνίδα Ιορδάνογλου. Βεβαίως, βεβαίως. Και το site της εταιρείας μας. Το site του Παγκόσμιου Κέντρου υπάρχει, είναι διεθνές. Μπορεί πολύ εύκολα να το βρει κανείς. Αναφέρεται σε όλες τις επιχειρηματικές προτάσεις που έχουμε δώσει. Επίσης, έχουμε ένα under construction site. Δεν έχουμε προλάβει λόγω φόρτου εργασίας. Εντός των ημερών θα είναι στον αέρα, ειδικά γι' αυτό. Και παράλληλα, είμαστε πολίτες του κόσμου, μπορείτε εύκολα να μας εντοπίσετε, ειδικά με τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης σήμερα, χτυπώντας τα ονόματά μας και το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Κίνας, μπορείτε να εντοπίσετε πολλά πράγματα. Είναι μια σοβαρή προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια την οποία
Έχει βοηθήσει πάρα πολύ η πρεσβεία μας στο Πεκίνο. Ειδικά ο κύριος Μανώλης Τάντζος, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Να καλέσουμε χώρα. Λοιπόν στα εγγένεια να είναι και κάποιοι υπουργοί να βοηθήσουν την όλη προσπάθεια. Αυτό ίσως θα είναι. Περιάρχεση ή χωρίς. Μακάρι, αυτό θα ήταν ευχής έργων, γιατί αν έρθει κάποιος εκπρόσωπος της πολιτείας, θα είναι πάρα πολύ εύκολο να υπογράψει τα ειδικά πρωτόκολλα συνεργασίας για να μπορέσουν να μπουν στη χώρα αυτή και τα φρέσκα φρούτα της αργολικής γης που είναι μοναδικά και τα φρέσκα ψάρια και αλλαντικά. Είναι τρεις κατηγορίες προϊόντων οι οποίες δεν μπορούν να μπουν στην Κίνα ενώ από άλλες ανταγωνίστερες χώρες μπορούν. Κάτι σημαντικό, ξέχασα να σας πω το εξής. Αν θέλετε, το εγχείρημα αυτό αποκτά μία ιδιαίτερη σημασία γιατί η Ελλάδα είναι η πρώτη μεσογειακή χώρα που μπαίνει στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Κίνας. Ενώ άλλες κύριες ανταγωνίστρες χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία μπαίνουν λίγο αργότερα. Αυτό το διάστημα, η προτεραιότητα είναι σημαντική γιατί δίνει μία ευκαιρία στο ελληνικό προϊόν να αναδειχθεί, γιατί το Παγκόσμιο Κέντρο θα έχει και δικιά του ηλεκτρονική πλατφόρμα πώλησης, η οποία πλατφόρμα στην αρχή θα είναι για την Κίνα και πολύ σύντομα και για αγορές εκτός Κίνας. Είναι σημαντικά όλα αυτά. Και μακάρι να μπορέσουμε να ενημερώσουμε όσες περισσότερες εταιρείες γίνεται. Σωστά. Εμείς τα εγγένεια θα τα κάνουμε οπωσδήποτε στις 8 Δεκεμβρίου με την παρουσία. Βεβαίως, βεβαίως, με χαρά. Μα θα σας αμφιβάλλετε, θα είστε καλεσμένοι μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους Έλληνες εκθέτες που θα είναι στο Παγκόσμιο Κέντρο. Εγώ θέλω να πω ότι καταρχάς συγχαίρω αυτή την πρωτοβουλία. Και μάλιστα πριν από λίγο είπα ότι αυτές οι πρωτοβουλίες δεν θα έπρεπε να είναι ιδιωτών, αλλά θα έπρεπε να είναι του κράτους. Αυτή τη στιγμή η καρδιά του εμπορίου χτυπάει στην Κίνα. 1,5 δισεκατομμύριο κόσμος, που περίπου οι 400.000 είναι σε μια πάρα πολύ καλή οικονομική κατάσταση, με 10 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι είναι δισεκατομμυριούχοι. Η Κίνα, βλέποντας ότι έχει εστιάσει τα τελευταία χρόνια μόνο σε εξαγωγές, είχε αρχίσει να αισθάνεται την πίεση από την παγκόσμια οικονομία, με την έννοια ότι συσσωρεύει αυτή χρήμα και δεν δίνει χρήμα σε άλλες χώρες, σε άλλες επιχειρήσεις. Εκεί λοιπόν, με την αιγίδα του κράτους, έφτιαξαν το Παγκόσμιο Κέντρο του Εμπορίου. Αυτό το Παγκόσμιο Κέντρο του Εμπορίου, σε ένα κομμάτι και στο κομμάτι που εκπροσωπεί την Ελλάδα, είναι μια αργήτησα, κατά το ίμιση. Αλλά έχει μεγαλώσει στο Άργος. Είναι η Νικολέτα Εκαπερώνη, και για όσους ξέρουν και είναι περίπου στην ηλικία τη δική μας, ο αδερφός της ήταν ο τριπλουνίστας της Εθνικής Ελλάδος, ο Γιώργος ο Καπερώνης. Αδερφή του Γιώργου λοιπόν η Νικολέτα, έχει μεγαλώσει στο Άργος, έχει πάει σχολείο στο Άργος, δραστηριοποιήθηκε και αυτή τη στιγμή η εταιρεία της είναι μια εταιρεία που εκπροσωπεί την Ελλάδα. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα και με καμάρι θα έλεγα, ένας δικός μας άνθρωπος έχει πάρει στην πλάτη της στην Ελλάδα, τις επιχειρήσεις της Ελλάδας και τις έχει πάει εκεί που πραγματικά υπάρχει χρήμα. Γιατί αν σήμερα θέλουμε να πούμε ότι η Ελλάδα μπορεί να σηκώσει κεφάλι και να δραστηριοποιηθεί, μόνο οι εξαγωγές είναι εκείνες και ξέρουμε λοιπόν την πίεση των εξαγωγών που δεχόμαστε στην Ευρώπη από τις άλλες χώρες όπως είναι η Ισπανία, η Ιταλία, στα προϊόντα τα δικά μας, ενώ αυτή τη στιγμή, σε αυτή την τεράστια αγορά, από τη στιγμή που θα μπορέσουμε να μπούμε και να εδραιωθούμε, νομίζω ότι θα υπάρχει μια ροή χρημάτων η οποία θα στηρίζει την τοπική οικονομία. Πιστεύω λοιπόν ότι στην επόμενη συγκέντρωση που θα γίνει με την αιγίδα του Δήμου Άργους και του Επιμελητηρίου του Άργους, που θα παρακαλέσω ιδιαίτερα να επιμορφώσει τον κόσμο όλων εκείνων οι οποίοι ασχολούνται με το κρασί, οι οποίοι ασχολούνται με το λάδι, αυτοί που ασχολούνται με τα μάρμαρα, αυτοί που ασχολούνται με το μέλι, αυτοί που ασχολούνται με τις υπηρεσίες. Έχουμε ανθρώπους πανέξυπνους που δημιουργούν μέσω υπηρεσιών, με τον τουρισμό, έτσι. Όλα μπορούν να μας τα πάρουν και να μας τα αντιγράψουν.
το εκλεκτό λάδι, το κρασί μας, τα μάρμαρά μας και τον τουρισμό, τον αέρα, τη θάλασσα, τον ήλιο και την ιστορία μας δεν μπορούν να μας την πάρουν. Δηλαδή μπορεί να κάνουν μια υψηλή τεχνολογία οι Κινέζοι με τους Κορεάτες και τους Ιαπωνέζους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ζήσουν αυτό που ζουν όσοι έρχονται και επισκέπτονται την Ελλάδα και βέβαια στη μεσογειακή διατροφή. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια από την καρδιά μου και στην Νικολέτα και στον άντρα της, τον Μιχάλη, τον Μάικ, όπως τους ξέρω εγώ. Να τους πω ότι η πορεία νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλή και βεβαίως δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά. Και το κέρδος είναι και για αυτούς. Αλλά από την άλλη μεριά, εγώ δεν κοιτάζω αν θα κερδίσουν εκείνοι. Εγώ κοιτάζω αν θα κερδίσει ο τόπος μας, η Ελλάδα μας. Και η Ελλάδα μας, από ό,τι φαίνεται, μόνο έτσι μπορεί να κερδίσει. Ιδιωτική πρωτοβουλία. Ακριβώς. Και από την άλλη μεριά, θέλω να πω από την καρδιά μου καλή επιτυχία και σε αυτό το εγχείρημα γιατί θέλω να. Νομίζω ότι πρέπει να ακούστηκε πριν στην τοποθέτηση, αλλά αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν είναι μια έκθεση 10 μέρες. Είναι 3 χρόνια συνεχώς. Δηλαδή, όποιος θέλει από τις εταιρείες τις κινέζικες μπορεί να μπαίνει μέσα κάθε μέρα, όποια μέρα, και να βλέπει όλες τις δικές μας τις εταιρείες που θα εκπροσωπούνται εκεί σε μια έκθεση διαρκείας. Και θα πω το εξής, ότι από ό,τι παρατήρησα, επειδή ως κατασκευαστής και εγώ μηχανημάτων, συνέχεια επί 10 χρόνια έκανα εκθέσεις στη Γερμανία. Αυτά τα χρήματα που ζητάνε εδώ είναι ελάχιστα μπροστά σε εκείνα που πλήρωνα εγώ για μια εβδομάδα στη Γερμανία. Γι' αυτό νομίζω ότι όλες οι εταιρείες είναι ευκαιρία μεγάλη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό είναι, έτσι πιστεύω και εγώ έχω πιστεί. Να είναι καλά και εύχομαι να πάνε όλα τα πράγματα καλά στην πατρίδα μας και γενικότερα.